και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή προεκτάσεις εκτάκτως απόψε μετά τη σημερινή τέταρτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Χριστόφια μαζί με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Μετά από 4 χρόνια στασιμότητας, στις 3 του Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. 4 μήνες μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, θέτοντας ως κύριο στόχο τη λύση του προβλήματος, κατόρθωσε με την πολιτική του και την τακτική του να οδηγήσει τα πράγματα σε απευθείας διαπραγματεύσεις. Τα πράγματα ασφαλώς και δύσκολα είναι και περίπλοκα. Με ευελιξία όμως, με σκληρή δουλειά και κυρίως με πίστη για τη λύση του Κυπριακού και με τη διεθνή αναγνώριση του νέου θετικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί μετά τον Φεβράρι, ξεκινά αυτή η νέα προσπάθεια. Απόψε έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε 3 πολιτικούς ηγέτες. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, δίκην αρχηγού γόματος, τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσουρίδη. Καλησπέρα. Και σας καλωσορίζω. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα, κύριε Κατσουρίδη. Και ένα εκ των ηγετών των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, τον κύριο Γιαννάκη Ομήρου. Καλησπέρα σας, κύριε Ομήρου. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Η διάρκεια είναι ακριβώς μόνο 60 λεπτά και αυτό μπαίνω αμέσως στην πρώτη ερώτηση. Να ξεκινήσω από σας, κύριε Κατσουρίδη. Σε τι διαφέρει η νέα προσπάθεια που ξεκινά τώρα από τις προηγούμενες και πώς αξιολογείται το σημερινό αποτέλεσμα της συνάντησης, της τέταρτης συνάντησης? Κύριε Καρακλά, προτιμώ να σταθώ στην τωρινή προσπάθεια για τον πολύ απλό λόγο ότι αξιολόγηση και σύγκριση σημαίνει να επανέλθουμε να περιγράψουμε τις συνθήκες που επικρατούσαν όποτε ανελήφθηκαν πρωτοβουλίες του Κυπριακού. Η ουσία νομίζω ότι έχει τεθεί με την εισαγωγή που έχετε κάνει. Δηλαδή, για λόγους που δεν καταλογίζω στη δική μας πλευρά, είχαμε μια τετραετία που είχε χαρακτηριστεί από το δημοψήφισμα. Για 2 χρόνια ήταν μια προσπάθεια και ένας αγώνας να κατορθώσουμε να αποσύσουμε τις αντιδράσεις για την ψήφων του Κυπριακού λαού, που ήταν δικαίωμα του βέβαια να την ασκήσει όπως την άσκησε, και φτάσαμε κάποια στιγμή στη συμφωνία της 8ης Ιουλίου, η οποία δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να λειτουργήσει για σχεδόν 2 χρόνια. Αμέσως με την ανάληψη της Προεδρίας, ο Δημήτρης Χριστόφιας εκκινήθηκε με τον τρόπο που έχει κινηθεί και όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε από εσάς, έχουμε φτάσει αυτήν τη στιγμή στον καθορισμό συνάντησης απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ των 2 ηγετών. Για να γίνει τούτο όμως κατορθωτό, προηγήθηκε αναστροφή του διεθνούς κλίματος, στήριξη από πλευράς της διεθνούς κοινότητας, περιλαμβανομένων και των Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων χωρών εκτός των 2 αυτών οργανισμών, καλύτερο κλίμα μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και βούληση και από την πλευρά του κυρίου Ταλάτ, γιατί μόνο με τη θέληση του ενός δεν θα μπορούσε να γίνουν βήματα, ένα κλίμα στο εσωτερικό της Κύπρου, το οποίο οφείλουμε να χαιρετήσουμε, που οφείλεται και στη στάση της αντιπολίτευσης, οφείλεται και στη στάση των πολιτικών δυνάμεων που παρόλες τις οποιασδήποτε επιφυλάξεις ή και επιμέρους διαφωνίες σε όλο αυτό το διάστημα στηρίζουν την προσπάθεια του Προέδρου. Έγινε λοιπόν κατορθωτό και με μια προσέγγιση, εγώ τη λέω διαλεκτική, να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι εννοώ διαλεκτική και κλείνω? Δεν είναι η δική μας προσέγγιση ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα στο επίπεδο της προετοιμασίας για να μπορέσουμε να κάνουμε το εκάστοτε επόμενο βήμα. Εμείς θεωρούμε, όπως άλλωστε κατά τη γνώμη μας προνοούσε και η διαδικασία Καμπάρη, ανάμειξη εμπλοκή των 2 ηγετών και για να ολοκληρώνουν προσπάθειες που προετοιμάζουν άλλοι, ομάδες εργασίας, τεχνικές επιτροπές και οποιοδήποτε άλλοι, αλλά και ανάμειξη τους εκεί που δεν προχωρούν τα πράγματα για να τα κάνουν να προχωρήσουν και να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί επίσης, κατά τη δική μας άποψη, μια βάση διαπραγμάτευσης που ενδεχόμενη προσπάθεια ανατροπής της, που δεν εκτιμώ ότι θα γίνει, αλλά ενδεχόμενη προσπάθεια ανατροπής της από την Τουρκία ή την τουρκοκυπριακή πλευρά, εκείνους θα αφήσει εκτεθειμένους και όχι την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και εμείς αυτήν την βάση τη θεωρούμε
επαρκή, δηλαδή τη διζωνική την κοινωνική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τη μία κυριαρχία, τη μία ηθαγένεια, τη μία διεθνή προσωπικότητα. Είναι σωστό να διερωτηθούμε για ένα θέμα θα βάλω ως προβληματισμό προς τον κόσμο και να συνεχίσουμε. Σίγουρα θα μπορούσαν να υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Διερωτούμε όμως, εδώ και αρκετά χρόνια ξανάκουσε κάποιος τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο επίσημο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να αποδέχεται την αρχή της μίας κυριαρχίας, μίας ηθαγένειας, μίας διεθνούς προσωπικότητας, να δηλώνει ότι θα είναι έναν κράτος, ότι δεν θα γίνει νέα αίτηση στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, το είπαμε προχθές, πού, στο CNN Turk και άλλα. Κατά συνέπεια, έχουμε έναν καλύτερο κλίμα, έχουμε μια καλύτερη κατάσταση και στις δύο πλευρές και λέμε ότι είναι κρίμα να μην δώσουμε τη μάχη, να αξιοποιήσουμε αυτόν το περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Κατσουλίδη. Κύριε Αναστασιάδη, στο ίδιο ερώτημα, παίρνετε τη σκητάλινα από τον κύριο Κατσουλίδη. Δεν νομίζω να έχω να προσθέσω πολλά ή να διαφωνήσω σε άλλα. Εάν είναι κάτι όμως που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτές οι ώρες είναι ώρες ευθύνης για όλους. Έχουν δημιουργηθεί συγκυρίες που δεν μπορεί να τις παραγνωρίσει κανένας και λαμβάνοντας υπόψη το τι πιθανόν να ακολουθήσει σε βάθος χρόνου παρακολουθώντας τις θέσεις, συγκεκριμένων πολιτικών προσωπικότητων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μέρα που περνά τα επί του εδάφους τετελεσμένα οριστικοποιούνται, αλλά και μη παραγνωρίζοντας το τι συμβαίνει είτε στην Τουρκία, που το τι θα συμβεί έχει σημασία και με την ευρωπαϊκή της προοπτική και τις δυνατότητες άσκησης πίεσης της Ευρώπης πάνω στην Τουρκία, τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών, ακόμα και των περιφερειακών προβλημάτων που μεταξύ άλλων είναι και η κίνδυνη μιας νέας ανάφλεξης στην περιοχή σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, λέω ότι αυτή είναι η ώρα που θα πρέπει όλοι, αναλαμβάνοντας ευθύνες, και αυτό εμείς πράττουμε σαν αξιωματική αντιπολίτευση και με συνέπεια, γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι αυτά που κατ' επανάληψη και με συνέπεια είχαμε υποστηρίξει από το παρελθόν, ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία, εμένοντας ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες πρέπει να είμαστε εμείς εκείνοι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που επιδιώκουμε, την πίστη μας στον διάλογο, αλλά και την αυτοπεποίθηση ότι ανεξάρτητα των αρνητικών δεδομένων μπορούμε, αν εμείνουμε, να επιτύχουμε μια λύση που θα είναι με ένας οδυνηρός συμβιβασμός, αλλά σίγουρα θα είναι σημαντικά καλύτερη από ό,τι είναι η σημερινή κατάσταση ή σημαντικά οπωσδήποτε επιτυχέστερη από ό,τι εάν αφήσουμε τα πράγματα μέσα από τα διέξοδα να μας οδηγήσουν στη διχοτόμηση ή τα δύο κράτη. Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε προσπάθεια, όταν αναλαμβάνεται μια προσπάθεια στο Κυπριακό, και αυτό το έχουμε ζήσει όλοι, και υπάρχει μια συμφωνία του ηγέτη αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, εμφανίζεται η διαφορετική γλώσσα πρώτα στον δικό μας χώρο. Μιλώ στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτή τη στιγμή έχετε και εσείς ευθύνη, μιλώ εσείς, κάθε πολιτικός, πώς να διαμορφώσετε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει δυνατότητα κοινής γλώσσας ή ο καθένας θα δίνει την δική του ερμηνεία εν ώψη αυτής της σοβαρότατης προσπάθειας μετά από 34 με χρόνια και μετά από τόσα επικίνδυνα αδιέξοδα τα οποία σημειώθηκαν. Κοιτάξτε, νομίζω είναι η ώρα που πρέπει να λέγονται με το όνομα τους τα πράγματα και κάποιες πικρές αλήθειες. Θα πρέπει να πούμε στον λαό το τι είναι αυτό που επιδιώκουμε, να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κατορθώσουμε και να εργαστούμε με συνέπεια, έτσι ώστε η όποια λύση να μπορεί να γίνει αποδεκτή αφού διαπαιδαγωγηθεί ο λαός και από τους Ελληνοκύπριους και βεβαίως τους Τουρκοκύπριους. Συνεπώς, πιστεύω ότι εάν όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, δηλαδή την επανένωση της πατρίδας μας και την εξέβρεση μιας λύσης που να διασφαλίζει τον ελληνισμό και γενικότερα να διασφαλίζει μια λύση που να έχει διάρκεια, να μην υπάρχει ο κίνδυνος της απόσχησης, της διάλυσης,
των αρνητικών συνεπειών που ανησυχούσαν και που ανησυχεί τον καθένα, νομίζω ότι μπορεί να το κατορθώσουμε κάνοντας μια άλλη αρχή. 34 χρόνια μετά δεν μπορεί να στηρίζεις πολιτικές πάνω σε συνθήματα. Κύριε Αμύρου. Κύριε Κατακλά, είναι πολύ καλά γνωστό ότι εμείς είχαμε την άποψη, την οποία διατυπώσαμε και χτες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί ένα πιο σαφές συγκεκριμένο πλαίσιο επαρκής διαπραγματευτική βάση, όπως την ονομάσαμε, για να υπάρχει βάσιμη προοπτική επιτυχίας των απευθείας διαπραγματεύσεων και σε ό,τι αφορά την βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και μάλιστα εισηγηθήκαμε στον πρόεδρο και δημοσίως το είπαμε, ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν οι ομάδες εργασίας και οι τεχνικές επιτροπές, αλλά κυρίως οι ομάδες εργασίας, έτσι που να υπάρξει μια σμίκριση των διαφορών, έτσι που να διαμορφωθεί ένα πιο σαφές, ασφαλές, θα έλεγα, πλαίσιο για τις απευθείας διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η άποψη που διατυπώσα. Είπαμε στον πρόεδρο ότι βεβαίως αν αποφασίσει να προχωρήσει απευθείας διαπραγματεύσεις, εμείς θα στηρίξουμε την διαπραγματευτική θέση του πρόεδρου, να ενδυναμώσουμε την διαπραγματευτική του ικανότητα, ακριβώς για να επιδιώξει την διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επίδειξη μιας λύσης πάνω στις παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς, του ευρωπαϊκού δικαίου, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, της συμφωνίας υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979. Και προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα για να εισηγηθούμε, να καταθέσουμε την άποψη ότι σε αυτή την διαδικασία θα πρέπει να προταχθεί η διασαφήνιση και η κοινή αντίληψη, η διαμόρφωση κοινής αντίληψης, εννοώ των δύο πλευρών, για την βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Διότι μπορεί να περιελήφθησαν στα κοινά ανακοινοθέντα αναφορές, όμως θα ακούσατε και χτες τον κύριο Ταλάτ να μιλά για την κυριαρχία και την υπηκότητα, ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης και εφαρμογής τους ως προς τις λεπτομέρειές τους στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι μίλησε και για δύο εσωτερικές κυριαρχίες και για δύο εσωτερικές ηθαγένειες. Συνεπώς, είναι μίλησε πολύ... όμως και για μια ηθαγένεια, μια προσωπικότητα, μια κυριαρχία, και είναι γραπτό στο ανακοινωθέν που διαβάστηκε στην τελευταία συνάντηση. Μιλάτε για την 1η Ιουλίου. Την τρίτη συνάντηση, μάλιστα. Ναι, ναι, η οποία όμως, όπως επίσης είναι γνωστό, παραπέμπει σε συζήτηση για την εφαρμογή τους στις απευθείας διαπραγματεύσεις και μιλά για κατά κανόνα εφαρμογή αυτών των δύο αρχών. Και επειδή στο σχέδιο ορίστε. Σαν θέμα αρχής. Σαν θέμα αρχής. Κατά κανόνα. Yeah, εντάξει, έσε principle. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει μια διασαφήνιση, ούτως ώστε από την αρχή και προτού μπουν στις ουσιώδεις ψυχές του Κυπριακού, οι οποίες ασφαλώς επίσης πρέπει να προταχθούν, εδαφικό, περιουσιακό, έπικη, θεμελιώδεις ελευθερίες, να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Διότι εάν υπάρχει επιμονή ότι ναι μεν θα υπάρχει μια κυριαρχία του κεντρικού κράτους, αλλά και οι δύο συνιστώσες πολιτείες θα έχουν τις δικές τους εσωτερικές κυριαρχίες, θα έχουν τις δικές τους εσωτερικές ηθαγένειες. Δεν γράφτηκε. Λέω, ζήσουν μια ταυτότητα, διότι ο κ. Ταλάτ είπε, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μα πού θα ψηφίσουν, θα πρέπει να έχουν μια ταυτότητα, ένα είδος εγγράφου. Ναι, αλλά αυτή την ταυτότητα θα την κρατάνε και θα πηγαίνουν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ταξιδεύουμε και εμείς σήμερα, με ταυτότητα. Όχι, βέβαια, σαφώ. Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς, αυτά είναι απολύτως αναγκαίο να ξεκαθαριστούν από την αρχή. Σε θέμα ουσίας, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, βάζω την εξής ερώτηση. Σε ένα πρόβλημα δύσκολο, δυσκολότατο, όπως το κυπριακό, μετά από 34 χρόνια, με την Τουρκία εκεί με ό,τι έχει σημειωθεί και με την Κύπρο από εδώ με ό,τι έχει σημειωθεί, μπορούμε εκ των προτέρων να μπουν αυτά τα οποία λέτε εσείς? Εν τω αυτή την περίπτωση, ποια έννοια θα έχει η διαπραγμάτευση? Εσείς ακούσατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι έχετε τις επιφυλάξεις και είναι δικαίωμά σας και είναι η πολιτική σας, να πει ότι, να αφήσει
σημεία ότι υπάρχει ενδεχόμενο υποχώρησης σε αυτά τα κεφαλαιώδη θέματα που διαβάζετε? Δεν είπα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στις δηλώσεις, στις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Ταλάτ. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κατά την παράνομη επίσκεψή του στην Κύπρο, που μας μιλούσε για τα δύο κράτη τα οποία θα συνδημιουργήσουν την ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεπώς δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις και να λέμε ότι, ξέρετε, γίνονται απλώς για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Αλλά υπάρχουν και άλλα θεμελιώδη ζητήματα. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την επιτευθύσα ή μη επιτευθύσα πρόοδο της ομάδας εργασίας. Άλλωστε πρέπει να διαφυλαχθεί και κάποια, ας πω, διακριτικότητα ή εμπιστευτικότητα στα όσα έχουμε μέχρι σήμερα συζητηθεί. Έχετε όμως πει εσείς ότι δεν σας ικανοποιεί Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόοδος ή βάση. Δεν με απαντάτε. Έχετε πει όμως ότι εσείς διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχει ούτε πρόοδος ούτε βάση ισχυρή που να επιτρέπει τις απευθείας διαπραγματεύσεις. Έχουμε πει ότι δεν έχει επιτευχθεί κατά την εκτίμηση μας τέτοια ικανοποιητική πρόοδος που να συνιστά επαρκή διαπραγματευτική βάση. Άρα για να ολοκληρώσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν την άποψη ότι θα πρέπει το πρωτόκολλο 10 να μην εφαρμοστεί. Συνεπώς να ξεκινήσει από την αρχή μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, το λεγόμενο screening, δια την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές. Ότι θα πρέπει να υπάρξουν σωρία παρεκκλήσεων. Το λέω αυτό επειδή ελέγχθη δημοσίως, όχι από τον πρόεδρο, ότι, ξέρετε, στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε μια χαρά. Περίπου έχουμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, ικανοποιητική πρόοδος. Όταν θέλουν εξ αρχής να υπάρξει συζήτηση για το θέμα της επέκτασης του κεκτημένου, όπως προέβλεπε η συνθήκη προσχώρησης, αυτόματα με τη λύση, και θέλουν από την αρχή συζητήσεις και θέλουν παρεκκλήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, στον κύριο Κατσουρίδη, στις τεχνικές επιτροπές ή στις ομάδες εργασίας, δεν καταλήγουν σε συμφωνία, καταλήγουν σε συγκλήσεις. Αυτό ακούστηκε τουλάχιστον. Αν είμαι σωστός, τη συμφωνία θα την πετύχουν οι δύο ηγέτες. Είτε οι επιτροπές, είτε ομάδες, είναι βοηθητικά, υποβοηθητικά όργανα. Ορθόν. Να προσθέσω απλώς ότι η συμφωνημένη περίφημη επιστολή Καμπάρη προέβλεπε ότι οι ομάδες εργασίας θα συζητούν, θα διαμορφώνουν και συμφωνίες, αλλά και εκεί που έχουν διαφωνίες θα διαμορφώνουν διαζευτικές προτάσεις. Συνεπώς, οι ομάδες εργασίας δεν είναι απλώς για να διαμορφώνουν μια απλή ημερήσια διάταξη των θεμάτων ή για να διατυπώνουν διαφωνίες. Αυτά τα θέματα, αυτό που είπα το συγκεκριμένο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας πιο εξαντλητικής συζήτησης στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κατσουρίδη. Κύριε Καρακλάδο, πρώτο που θέλω εγώ να πω, διότι όταν κάνουμε αναφορά σε έγγραφα, την κάνουμε με ακρίβεια να δεν τα θυμόμαστε να μην κάνουμε. Έχω ακούσει άλλων πολιτικών, να μην πω το όνομα του, να λέει ότι προνούσε αυτό η επιστολή Καμπάρη. Τώρα ακούω ότι προνούσε κάτι άλλο. Την έχω εδώ μαζί μου, επειδή υπολόγιζα ότι θα γινόταν αυτή η αναφορά. Και λέει ότι όποτε οι δύο ηγέτες κρίνουν ότι υπάρχει αρκετή πρόοδος, μπορούν να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις. Λέει ότι μπορούν να συναντώνται από καιρού εις καιρό, είτε πάνω σε θέματα που έχει επιτευχθεί πρόοδος, είτε για εκείνα που υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες, και να φροντίζουν να ξεπερνούνται. Ας μην απολυτοποιούμε την θέση που δεν υπάρχει στην επιστολή, για να δικαιολογήσουμε την άποψή μας ότι περίπου όλα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν. Και εγώ λέω, είπε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Ένα λεπτό, κύριε Ομηρό, ένα λεπτό. Θα γίνεται διαπραγμάτευση και προσπάθεια κατάληξης σε συμφωνία. Ιδαλλιώς θα προχωρούν σε διαζευτικές προτάσεις. Αυτό λέει, την έχουν μπροστά μου. Την επιστολή Καμπάρη επίσης. Η ουσία παραμένει μια. Το τι έλεγε ο κύριος Καμπάρη είναι το ένα. Το πιο σημαντικό είναι το άλλο. Ότι παρά την ύπαρξη της συμφωνίας της 8ης Ιουλίου δεν έγινε κατορθωτό να συσταθεί έστω και μια επιτροπή. Τι συζήτηση και διάλογο θα κάναμε στις επιτροπές, αφού δεν είχαμε επιτροπές? Και πέρα από να υπενθυμίσω ότι η τουρκική πλευρά με διάφορες αιτιάσεις αρνήθηκε
να κύριε Ομήρου, συμφωνήσει. Αυτή είναι μια άποψή σε συναντήσει και του Τάσου Παπαδόπουλου με τον, με τον κύριο Θαλάτο, ο οποίος προέβαλε διάφορες αιτιάσεις. Ακόμα και τη Ματέωση μια φορά συνάντηση στο Λονδίνο. Εγώ ακριβώς ήθελα να πω το εξής. Πέρα από το ότι η επιστολή μου παρέχει κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσοι θα το προτιμούσαν. Διότι τι λέει, εφόσον επιδεχθεί αυτή η πρόοδος που η ίδια η επιστολή προνοεί, τότε θα κρίνει ο Γενικός Γραμματέας αν και κατά πόσο υπάρχει αρκετή πρόοδος για να υποβάλει εκείνος προτάσεις και να αναλάβει πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην έγνοια μας όρων να μην υπάρξει επιδιαιτησία και τέτοιου είδους ανάμειξη των τρίτων, έχουμε πάρει ένα δρόμο. Και λέω τώρα εγώ, και δεν το απευθύνω σε κανέναν, προς όλον τον κόσμο μας ακούει. Είναι δυνατό με την κοινή λογική 34 χρόνια μετά να επιδεχθούν ως πρόταξη περίπου όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Ομήρου πριν προχωρήσει η διαπραγμάτευση? Δηλαδή, εάν θα υιοθετήσει η άλλη πλευρά με τις πρώτες 2-3 συναντήσεις Θαλάτ Χριστόφια όλα αυτά τα θέματα που συμφωνούμε πλήρως και που τα έχουμε και εμείς σήμερα στην ανακοίνωση μας και φαντάζομαι όλα τα κόμματα, τότε τι συζητούμε? Το Κυπριακό είναι λυμένο. Θα δοθεί μάχη για να κερδιθούν πράγματα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω. Εμείς διαφωνούμε με το να στεκούμαστε μόνο στα αρνητικά. Ωραία. Αυτά που λέει δημόσια ο Θαλάτ και σωστά, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε και να τα παραγνωρίζουμε, τα σημειώνουμε και τα παραλαμβάνουμε καθημερινώς. Τα θετικά όμως δεν ακούω να σημειώνονται. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να ερμηνεύσω ότι μια συμφωνία που έγινε ενώπιον των ΗΠΑ στα πλαίσια και υπό την αιγίδα τους μεταξύ των δύο ηγετών και που λέει για μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, στην εφαρμογή της θα ανατραπεί και θα μετατραπεί σε δύο κυριαρχίες, δύο ηθαγένειες. Διότι αν η ταυτότητα θα είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, σημαίνει δύο χωριστά κράτη σε τελευταία ανάλυση. Αυτά τα πράγματα, κατά τη δική μου άποψη, δεν μπορούν να σταθούν ανεξαρτήτως από την ερμηνεία που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε στην Τουρκία ή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δεύτερο, είχα πει και σε προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Ομήρου, παράδειγμα του τι σημαίνει εφαρμογή της αρχής, και αυτό είναι ξεκάθαρο, για το οποίο έχουν συμφωνήσει ως θέμα αρχής. Μα ως θέμα αρχής συμφωνήσαμε και τη διζωνική δικοινοτική. Ως θέμα αρχής συμφωνήσαμε και στην 8η Ιουλίου. Ως θέμα αρχής έχουμε συμφωνήσει σε όλα. Τι σημαίνει δηλαδή το θέμα αρχής είναι θέμα ερμηνείας? Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα εφαρμογής. Ας πούμε, ακριβώς η ταυτότητα που να φαίνεται από ποια περιοχή προέρχεται, δεν οδηγεί στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οδηγεί, για παράδειγμα, κύριε Καρεκλά, όπως είναι σωρία ομοσπονδιακό χώρο, που κάπου πρέπει να φαίνεται η περιοχή που κατοικά. Η Κεντρική Τράπεζα, στοιχείο απαραίτητο, έχουμε πει όλοι, της ενότητας, της οικονομίας και του κράτους. Δεν έχει σημασία, ας πούμε, πώς θα ρυθμιστεί η εφαρμογή του, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα ασκεί τον έλεγχο και στις δύο περιοχές. Κατά συνέπεια, να μην ερμηνεύουμε μόνοι μας ότι είναι δυνατό όλοι στον κόσμο να δεχτούν τις ερμηνείες της τουρκικής πλευράς, αφού σίγουρα κανένας δεν ερμηνεύει ότι εμείς θα τις δεχτούμε. Θέλω να πω ακόμα κάτι. Το διεθνές ενδιαφέρον δεν κατασκευάζεται όποτε θέλουμε. Ο κύριος Ζερυχούν, όταν είχα τη συνάντηση μαζί του και φαντάζομαι το είπε και στους υπόλοιπους, δήλωσε την προσωπική του έκπληξη πως έγινε κατορθωτό 2-3 χρόνια μετά το 2004 να υπάρχει τόσο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό τη στιγμή που έχουμε παγκόσμια κρίση οικολογική, παγκόσμια κρίση ενέργειας, παγκόσμια κρίση τιμών και πολλά άλλα προβλήματα, ακόμα και κίνδυνων περιφερειακών συρράξεων με ανυπολόγιστες συνέπειες. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, όταν μας στηρίζουν αποφασιστικά τόσα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ στηρίζουν την προσπάθεια λύσης πάνω σε συγκεκριμένες αρχές. Φτάνουμε στο σημείο, κύριε Καρεκλά, και δεν λέω για τον κύριο Ομήρου, για να είμαι ξεκάθαρος, αλλά φτάνουν κάποιοι στο σημείο, ακόμα και το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδοσιακός προβληματικός παίκτης του Κυπριακού, υπέγραψε εκείνον το μνημόνιο που υπέγραψε με τον Χριστόφια, να λένε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι ύποπτο, κάτι που του γέλασαν, περίπου είναι πράκτορα στον Εγγλέζο και αυτόν το έκαναν το χαρτίρι. Δεν μπορεί. Δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Με πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνη προς κάθε κατεύθυνση δεν θα λυθεί. Συγγνώμη να σας πω και κάτι τώρα. Συνεχίστε. Επιβιώσαμε κατασκευάζοντας εχθρούς.
Και είναι η ώρα επιτέλους να βρούμε συμμάχους. Και αν αυτό γίνεται κατορθωτών που φαίνεται σταδιακά να επιτυγχάνεται, επιτέλους θα πρέπει να εμπιστευτούμε και εκείνες τις δυνάμεις που μπορεί με τη σωστή επιχειρηματολογία μας να μας στηρίξουν. Δηλαδή έφτασε η ώρα να εγκαταλείψουμε τις νοοτροπίες που όποιος δεν ήθελε ή δεν ετολμούσε ή εδηλιούσε να αντιμετωπίσει, γιατί ήταν ένα σοβαρότατο πρόβλημα, να έβρισκε να φορμές ότι κάποιοι συνωμοτούν. Οτιδήποτε ελέγεται, οτιδήποτε μας επροτείνεται, δεν είναι το παρά προϊόν συνωμοσίας. Πώς είναι το δυνατόν να πάμε μπροστά? Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν φτάσει σε σημείο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να ελπίζει ότι μέσα από την κινδυνολογία ή μέσα από την ανησυχία, όπως εκφράζεται, να εισηγείται ακόμα την αδράνεια. Εγώ έχω παρακολουθήσει απόψε το πόσο αντέδρασαν και ποιοι αντέδρασαν και με ποιον τρόπο αντέδρασαν. Είτε λέγονται Ηνωμένα Έθνη, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κ. Μπαρόζου, είτε οι Αμερικάνοι ή ακριβώς αυτό. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να παραγνωρίσεις. Αντίθετα, θα πρέπει να αξιοποιήσεις αυτόν τον διεθνές ενδιαφέρον. Και την ίδια ώρα να ρωτώ, εφανταστήκετε, εάν δεν συμπαραστεχόμαστε στον πρόεδρο για να αναλάβει την πρωτοβουλία και να αποδεχτεί την ημερομηνία έναρξης αμέσων διαπραγματεύσεων. Απευθείας διαπραγματεύσεων. Τι θα γίνει το απόψε? Τι ισπίαν θέση θα είτε η κυπριακή πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, η επίσημη πλευρά, πέστε. Και τι θα γίνει το με αυτά που φαίνεται να αναχαιτίζονται επί του παρόντος, ενώσο παραμένει ανοιχτό το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παράνομη αξιοποίηση του συνόλου των περιουσιών ή να φτάσουν οι έπικοι στο μισό εκατομμύριο ή να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες που να μην επιτρέπουν πλέον αναστροφή με τίποτα των τετελεσμένων, για να πούμε ναι, εδώ που φτάσαμε δεν απομένει άλλη από την λύση της ηχοτόμησης. Όταν επιδιώκεις το καλό ή το καλύτερο, να ξέρεις ότι μπορεί να χάσεις πολλές φορές σε το καλό, εάν είναι ανέφικτο το καλύτερο. Συνεπώς θα πρέπει με πολύ προσοχή, με πείσμα και επιμονή όμως στα βασικά που διεκδικούμε. Και εγώ δεν ανησυχώ τώρα για την ιδιότητα του πολίτη, του κρατηδίου. Υπάρχουν τόσα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, ο κάτοικος της Βαυαρίας πώς χαρακτηρίζεται στη Γερμανία? Δεν μπορεί η ταυτότητα του να θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο όταν λες ότι μια και μόνη είναι η υπηκότητα του κράτους. Του κράτους, όχι των συνιστοσών πολιτιών. Εγώ έφτασα στο σημείο, για να αποφεύγουμε αυτές τις ορολογίες κράτους, συνιστών κράτους κλπ., από United States of Cyprus. Θα μας δώσει και μια έγκλην άλλη. Όχι βεβαίως. Κύριε Κατσουδί, ετινάχτηκε όπως το άκουσε. Το ενείδα ότι ταράχτηκε σκοπίμως που το είπα, αλλά ήταν να προσθέσω μετά of Cyprus. Έτσι θα εμφανιζόμεθα και ως υπερδύναμη. Όχι μόνο ο ομφαλός της γης, αλλά και υπερδύναμη. Γιατί το είπα αυτό, έτσι, για να επανέλθω στην πέρα από τον αστεϊσμό. Στο ότι όταν μιλούμε για την Αμερική, μιλούμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν λέμε Ηνωμένα Κράτη της Αμερικής. Γιατί στην Κύπρο πρέπει να είναι Ηνωμένα Κράτη δηλαδή? Και αμέσως δίδουμε την ερμηνεία του κράτους και παιδευόμαστε στις λέξεις κράτος, κρατήδιον, πολιτεία και ούτω καθεξής. Είναι δύο πολιτείες. Θα έχουν ίσα δικαιώματα όπως οι όλες τις ομόσπονδες πολιτείες. Και πρέπει να κάνουμε ακόμα και να περάσουμε το μήνυμα, και αυτό που είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, στον κόσμο. Ότι ακόμα και με το Σύνταγμα, ακόμα και με την πρόταση του Ανάν που απερίφθη από τον κόσμο, υπήρχαν οι πρόνοια ή υπάρχουν οι πρόνοιες που είναι τόσο περιορισμένες οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης και τέτοια η αυτονομία των κρατηδίων, των πολιτιών, που ακόμα και αν υπάρχει παράλυση στο κέντρο, ουδείς θα αντιληφθεί ότι ερίζουν στο Προεδρικό Συμβούλιο το Α ή το Β ή κάπου έχουν κολλήσει. Διότι η καθημέρα ζωή θα ρυθμίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατηδίων, των πολιτιών. Κύριε Πρόεδρε, έχει προβληθεί, διότι αυτή τη στιγμή είναι πλέον γεγονός, η απόφαση ελήφθη, ο κύβος ερήφθη λέμε, και επιτέλους ξεκινά μια νέα διαδικασία που την ευθύνη της κάθε πολιτικής δύναμης θα την κρίνει, πιστεύω, ο λαός. Έχει προβληθεί το επιχείρημα ότι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, είτε θα φτάσουμε σε κατάρρευση, είτε σε ναυάγιο, είτε η διαδικασία αυτή θα διευκολύνει ενταξιακά την Τουρκία στις προσπάθειές της για την Ευρώπη, είτε ακόμη και το τέταρτο, ότι με τον τρόπο αυτό θα έρθει με άλλο όνομα ή από άλλο παράθυρο
ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Πώς αντιδράτε σε αυτό? Και πάλι αναφέρεστε εις τις φοβίες, εις τις ανησυχίες, εις το άγχος που διακρίνει κάποιους, μήπως αρχίσει ένας διάλογος που θα μας οδηγήσει σε λύση. Τα προσχήματα που προβάλλονται και οι φοβίες που προτάσσονται, κατ' εμέ, είναι αιτιάσεις. Αυτό που εγώ λέω θα πρέπει η δική μας πλέον πλευρά να κάνει είναι καλή προετοιμασία των διεκδικήσεων μας, δηλαδή τεκμηρίωση των διεκδικήσεων μας με σωστές ομάδες μελετών στήριξης. Ομάδες στήριξης του Προέδρου. Σταθερότητα στις θέσεις μας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά για μας κόκκινες γραμμές, δηλαδή τα στοιχειώδη που θα διασφαλίζουν τη μια διεθνή προσωπικότητα, την κυριαρχία, την υπηκότητα κλπ. Τα όσα θα δημιουργούν έναν κράτος που δεν θα κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή να καταρρεύσει. Να υπάρχει μια τακτική αλληλοενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων έτσι ώστε να μην φέρει το βάρος κανένας από μόνος του, γιατί εν λευκό επιταγή δεν δίδεται βεβαίως σε κανένα. Εν λευκό επιταγές δεν δίδονται ποτέ και πουθενά, αν θέλετε, ακόμα και από τα ίδια τα κόμματα που στηρίζουν έναν πρόεδρο. Γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει, και αυτό για μας είναι κεφαλαιώδες, να υπάρξει ένας τέτοιος αλληλοσεβασμός, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε μεταξύ μας για να μπορεί να είναι η στήριξη ακόμα πιο ισχυρή. Εγώ δηλώνω από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού είμαστε έτοιμοι ό,τι χρειαστεί η πατρίδα μας μέσα στους χώρους που κινούμαστε και επηρεάζουμε να είμαστε οι αντιπρόσωποι του Προέδρου, να είμαστε οι αντιπρόσωποι της ελληνοκυπριακής πλευράς, να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ακόμα και λόγω των σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει και έχουμε χτίσει και με τους Τουρκοκύπριους, να δούμε και προς εκείνη την κατεύθυνση και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσουμε. Είναι οι ώρες ή θα έρθουν οι ώρες που θα πρέπει να δούμε πώς και προς την Τουρκία στρεφόμαστε. Και είναι εκείνοι οι παράγοντες που θα ασκήσουν τις πιέσεις. Και έχω την εντύπωση, έναν τελευταίο, νιώθω την ανάγκη να το πω, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Χριστόφιας, η κυβέρνηση, τα κόμματα που το στηρίζουν. Να υπάρξει σεβασμός προς όλους. Δηλαδή να αποφευχθούν πράξεις ή ενέργειες που μπορεί να μολύνουν το κλίμα της ενότητας που προσπαθούμε να χτίσουμε. Δεν θα πρέπει αυτήν την ώρα να επικρατήσουν οι όποιες κομματικές σκοπιμότητες ή όποιες κομματικές ατζέντες, δηλαδή, ξέρετε, οι δικοί μας και οι ξένοι. Μιλώ τώρα για τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Μιλώ για τα θέματα αξιοκρατίας. Μιλώ για τα θέματα χρηστής διοίκησης. Μιλώ για θέματα βασικά που επηρεάζουν γενικότερα τη ζωή. Αν αυτοί οι τέσσερις προϋποθέσεις διαφυλαχθούν, πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά και να χτίσουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία, ακόμα και όσους μέχρι σήμερα εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις ή έχουν αγωνίες. Κύριε, να πω πρώτα ότι εμείς ουδέποτε εισηγηθήκαμε αδράνεια, ουδέποτε εισηγηθήκαμε στασιμότητα. Στηρίξαμε από την αρχή τη νέα προσπάθεια όπως αυτή δρομολογήθηκε με την συνάντηση και στη συνέχεια την συμφωνία της 21ης Μαρτίου. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως όρο για την εξέλιξη, την θετική αυτής προσπάθειας, την ανάγκη να υπάρξει διαμόρφωση αυτής της διαπραγματευτικής βάσης που θα είναι το θεμέλιο κατά κάποιο τρόπο της βάσιμης ελπίδας, της βάσιμης προοπτικής ότι αυτή η προσπάθεια αυτή την φορά, όπως λέτε, ύστερα από 34 χρόνια θα στεφθεί με επιτυχία. Συνεπώς, ουδέποτε ταχθήκαμε υπέρ της αδράνειας. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να προταχθεί το θέμα της βάσης της λύσης, εγώ λέω μακάρι να μην υπάρχει από πλευράς τουρκοκυπριακής, τουρκικής εμμονή είτε στα δύο κράτη τα οποία θα συμπήξουν το νέο κρατικό μόρφωμα, ότι θα αποδεχθούν την λογική ότι θα υπάρξει ομαλή μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας από ενιαίο σε ομόσπονδο κράτος, ότι δεν θα μιλούν για, για τους δύο λαούς που εν διασκήσει των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων θα συνδημιουργήσουν αυτή την κρατική οντότητα. Αλλά από τη στιγμή που τίθενται αυτά τα θέματα, είτε τα θέματα τα υπόλοιπα της
υπηκότητας η οποία θα πρέπει να έχει εσωτερικές ρυθμίσεις τέτοιες που κατά τη γνώμη μας μπορούν να μετεξελιχθούν σε επικίνδυνες ρυθμίσεις που να θέτουν θέμα διπλής υπηκότητας ή εσωτερικών υπηκότητων που θα εκτείνονται και διεθνώς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι λοιπόν όλα αυτά να μην ισχύουν. Λέτε μακάρι, λέω, να σας πω, συζήτηση. Να σας πω απλώς γιατί λέω ότι πρέπει να προταχθούν αυτά. Διότι εάν δεν υπάρξει μια κοινή αντίληψη, μια κοινή κατανόηση της βάσης της λύσης, στην συνέχεια οι συνομιλίες δεν θα μπορούν να εξελιχθούν ομαλά. Κύριε Ομήρου, πρόκειται περί προϋπόθεσης, θα έλεγα, εκ των όνου κάνευ, για να ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε. Είναι συγγνώμη, με επιτρέπετε, να κάνουμε λίγο διάλογο. Βάλετε κάποια ερωτήματα. Αδιέξοδο σχέδιο ΝΑΡΑΝ, διευκόλυνση της Τουρκίας. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι σήμερα, παρουσιάζοντας φανατικοί υποστηριχτές της 8ης Ιουλίου, και έχει σημασία αυτό, εκείνοι οι οποίοι με γραφτήραν... Το λέω γιατί θα σχολιάσω κάτι που λέω για τον Ομήρου. Εκείνοι οι οποίοι θεώρησαν ότι μέσω της 8ης Ιουλίου, και δεν είναι βέβαια η ΕΔΕΚ, θα επανερχόταν το σχέδιο ΝΑΡΑΝ. Δεύτερο, λέει ο κύριος Ομήρου ότι χρειάζεται αυτή η συμπλήρωση της βάσης. Η 8 Ιουλίου είχε πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα ως βάση διαπραγμάτευσης, ως βάση της λύσης. Είχε μόνο το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και για την ΕΔΕΚ ήταν αρκετό. Δεύτερο, όταν... Ποιος είπε για να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις? Ήταν αρκετή βάση για να ξεκινήσει η διαδικασία, την οποία συμφώνησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά η διαδικασία, η απευθείας διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά είπαμε καμιά φορά ότι ήταν προνοούσε. Αρκετό. Θα έρθω και σε αυτόν, κύριο Ομήρου. Εχαιρετήσετε ή όχι τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου του 2007? Ήταν απευθείας συνάντηση για την οποία εμείς είχαμε κάτι κάνει κριτική, είναι ότι ορθάμεν γίνεται. Αλλά γιατί έγινε χωρίς να υλοποιηθούν, είπαμε τότε, αυτές οι προϋποθέσεις? Αυτές συνάντηση. Υλοποιηθήκαν ήταν οι λεγόμενες περιοδικές συναντήσεις, οι οποίες προβλέπονται και από την 8η Ιουλίου και από την διαδικασία Γκαμπάρι. Νομίζω υπάρχει παρανόηση. Δεν υπάρχει καμιά παρανόηση, κύριε Ομήρου. Πρόκειται περί των περιοδικών συναντήσεων που προβλέπονται. Μα έτσι είναι. Και εγώ σας λέω. Ότι το λέει η διαδικασία Γκαμπάρι. Και εγώ σας λέω ότι αυτές οι συναντήσεις του Χριστόφια είναι επί της ουσίας και είναι περιοδικές συναντήσεις με βάση τη διαδικασία Γκαμπάρι. Απευθείας διαπραγματεύσεις, δηλαδή, είναι περιοδικές συναντήσεις. Συγγνώμη, να λέμε και να εννοούμε τα ίδια πράγματα. Δεν εννοούμε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, μα είναι φανερό. Η συνάντηση της 5ης Σεπτεμβρίου έγινε για να συζητήσουν τι, κύριε Ομήρου? Δεν ήταν επί της ουσίας που θα συζητούσαν. Δεν θα διαπραγματεύονταν. Νομίζω θα μου δοθεί ο λόγος για να μην διακόψατε εσείς. Να ακούσω την απάντηση. Δηλαδή, όταν ο Χριστόφια στην 1η Ιουλίου συνάντησε τον Ταλάτ και κατέληξα στη μία κυριαρχία, μία Ιθαγένεια, μία προσωπικότητα, τι έκανα? Περιοδική συνάντηση ή διαπραγματεύτηκαν επί της ουσίας της βάσης λύσης? Τι με ενδιαφέρει αν περιοδική συνάντηση? Αυτό λέω. Σε ό,τι εάν αφορά, δηλαδή, σε κάθε παρακαλώ. Συνάντηση ακόμα και σε ένα γάμο καταλήξε. Νομίζω, και ότι, νομίζω ότι σε μένα απευθύνθηκαν τουλάχιστον ορισμένα ερωτήματα. Ναι, σίγουρα, κύριε Μύρου, θα απαντήσω. Διακοπή. Όχι, συγγνώμη, θα απαντήσετε για την 8η Ιουλίου. Ασφαλώς δεν είμαστε εμείς που είπαμε ότι η 8η Ιουλίου θα οδηγήσει στην επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Το είπε ο κύριος Κατσουρίδης, άρα δεν έχω σχόλια. Βεβαίως ούτε εμείς. Η 8η Ιουλίου ανεφερόταν μόνο, είπε ο κύριος Κατσουρίδης, στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς. Ήταν μια απλή διατύπωση. Αλλά η 8η Ιουλίου δεν αποτελούσε την επαρκή διαπραγματευτική βάση για να πάμε στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Νομίζω είναι σαφές. Το γεγονός ότι υπήρξε αναφορά σε επόμενα κοινά ανακοινοθέντα της 21ης Μαρτίου. Εγώ για να ευκολύνω την... Περιμένετε. Πρέπει να τελειώνω πρώτα για να υπάρχει μια λογική συνέπεια. Διότι, τέλος πάντων, να μην πω κάτι άλλο. Δεύτερο, ο στόχος της 8ης Ιουλίου δεν ήταν να υπάρξει μια αυτόματη μετάβαση στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Προέβλεπε μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτή η οποία καθορίστηκε, επαναλαμβάνω, στην συμφωνημένη
επιστολή Καμπάρη προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και η οποία προέβλεπε τρεις φάσεις. Πόσο η πρώτη φάση ήταν ακριβώς οι ομάδες εργασίας, η δεύτερη φάση ήταν οι περιοδικές συναντήσεις των ηγετών και η τρίτη φάση ήταν οι απευθείας διαπραγματεύσεις που δεν θα τις αποφάσιζε ο Γενικός Γραμματέας, αλλά θα έπρεπε η πρόοδος να είναι ικανοποιητική, δηλαδή να κριθεί εξ αντικειμένου ότι είναι ικανοποιητική. Δεν ήταν η 5η Σεπτεμβρίου απευθείας διαπραγμάτευση. Διαστρεβλώνουμε εντελώς τις πραγματικότητες. Η 5η Σεπτεμβρίου ήταν μια περιοδική συνάντηση, όπως αυτή προβλεπόταν από τη διαδικασία της 8ης Ιουλίου και από την διαδικασία Καμπάρη. Να πω και κάτι, διότι διακόπηκα για το διεθνές κλίμα. Εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι και επιθυμητό και ευπρόσδεκτο αυτό το ευνοϊκό κλίμα, το διεθνές ενδιαφέρον. Πώς το αξιοποιείς, κύριε μου? Εκδηλώθηκε μετά την προεδρική εκλογή ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ήταν άδικη. Και το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι εις πίστη του ότι εδαιμονοποιήθηκε η προηγούμενη διακυβέρνηση, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο εκφραστής τέλος πάντων της απόρριψης τότε του σχεδίου ΑΝΑ. Αυτό το διεθνές κλίμα ασφαλώς θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να υποδείξουμε, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία, για να στραφούμε προς την πλευρά της Τουρκίας και σε σχέση με την ευρωπαϊκή της πρόπτικη. Δηλαδή, εάν πράγματι θέλουν μια λύση του κυπριακού προβλήματος, εάν θέλουν διαμόρφωση ηθικών σταθερότητας, ασφάλειας, συνεργασίας, ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτά θα τώρα πρέπει. Είναι η ώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να γραφούν προς την πλευρά της Τουρκίας, τώρα που είναι η κρίσιμη ώρα για το πώς θα συμπεριφερθεί η τουρκική πλευρά. Να δώσω λόγο να πω, αν θέλει να κάνει μια φράση. Η διαδικασία Καμπάρη, όπως την περιγράφει ο κ. Σεμίρου, δεν θα επανέλθω για να πω ότι έχουμε διαφορά εκτίμησης για τη διαδικασία, πώς θα λειτουργούσε. Θα δεχτώ αυτό που λέει. Τι έγινε στην πράξη? 150 τόσες συναντήσεις, δύο ολόκληρα χρόνια, καμία πρόοδος. Τι θα έπρεπε να γίνει? Όλοι στην προεκλογική εκστρατεία λέγαμε χρειάζονταν πρωτοβουλίες. Ή θα πρέπει να μας πάρει άλλα δύο χρόνια. Συλλέγεται στις προεκλογικές εκστρατείες. Εγώ τα έλεγα τα τελευταία 4 χρόνια και ήμουν από δύο πομπαίους τράγους. Οπωσδήποτε. Να πάω πίσω για κανέναν. Γιατί με ρωτούσαν ποιες πρωτοβουλίες εισηγούν. Ούτε για το Δύση. Εγώ λέω όμως ότι μπροστά μας την ημέρα που εκλέγει ο Χριστόφιας υπήρχε μία πραγματικότητα. Εξυπαιδιότητος της άλλης πλευράς. Δύο χρόνια δεν απέδωσαν τίποτε. Θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε άλλα δύο χρόνια πάνω στο ίδιο μοτίβο. Ή τρία ή τέσσερα, ποιος θα μπορούσε να το καθορίσει? Πήραν την πρωτοβουλία και η πρωτοβουλία οδήγησε σε αυτό το σημείο. Τώρα θα πρέπει να πάμε πίσω στις ομάδες εργασίας. Κάτι θέλει να πει ο κ. Αστασιάδης για να βάλω την ερώτηση, διότι έμεινα εγώ στη μέση. Ακούγοντας και θέλω να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, εσύ στον Κυπριακό λέω να πάρει κάποια άλλη ιδέα. Λέμε πρόταξη, κ. Ομήρου. Σίγουρα τα σημεία της πρόταξης είναι τα πιο βασικά, τα οποία έχετε πει και οι τρεις και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες, τα οποία ενδεχομένως αγγίζουν και τις κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Μα αν υπήρχε συμφωνία στα σημεία πρόταξης, δεν ήταν ανάγκη να υπάρχει διαπραγμάτευση. Είναι σημεία πρότασης. Μιλώ για την βάση λύσης. Μα η βάση λύσης. Δεν μιλώ για τις ουσιώδεις ψυχές του Κυπριακού που οπωσδήποτε πρέπει να είναι στη το επίκεντρο των συνομιλίων. Στη συνέντευξη του σε μένα και στη συμφωνία. Με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχουν συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Τεχτάς. Κυπριανού Τεχτάς. Η 8 Ιουλίου. Που καθορίζει τη βάση της διαπραγμάτευσης. Εκείνο που ανέγινε τώρα είναι το ξεκαθάρισμα ότι μιλούμε με αυτήν τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με την πολιτική ισότητα, θα οδηγήσει σε έναν κράτος που θα έχει μια διεθνή προσωπικότητα, θα έχει μια κυριαρχία, θα έχει μια υπηκότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν ξεκινάς από τούτα τα δεδομένα, προχωράσεις τα υπόλοιπα. Συζητούμε να έβρουμε μια λύση που θα λέει τι. Αυτό το λένε οι συμφωνίες κορυφής, ακόμα και η παγκέρα μας, η 8 Ιουλίου. Τι επετέχθη τώρα και δεν θεωρείται σαν μια σημαντική πρόοδος? Το γεγονός ότι αυτό το κράτος που λέμε δεν θα έχει δύο κυριαρχίες, θα έχει μία και μόνη. Δεν θα έχει δύο διεθνείς προσωπικότητες, θα έχει μία και μόνη. Θα έχει μία υπηκότητα. Ακόμα και το σχέδιο ΝΑΝΑ και προνοούσαν ότι η εσωτερική ηθαγένεια δεν θα ήταν οτιδήποτε παρά
συμπλήρωμα ή πόσο ανεφέρεται στην κρατική. Για να μην πάμε όμως εκεί. Η ουσία παραμένει μια. Έρχεται ο τουρκοκύπριος ηγέτης και λέει: εγώ αναγνωρίζω ότι αυτά θα αποτελέσουν τη βάση της διαπραγμάτευσης. Τι άλλον περιμένω? Να κάτσω πλέον στον διάλογο και στα δύσκολα και τα κάνω. Στην πορεία εφαρμογής αυτών. Δεν είμαστε αφελείς, κύριε Καρακλά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Να πω κάτι το πολύ απλό. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα, ξεκαθαρίσει θα ενωθούν δύο κρατικές οντότητες για να συναποτελέσουν το ομόσπονδο κράτος. Το οποίο λέει συνεχώς και ο κύριος Ταλάτ και ο κύριος Ερντογάν. Συνεπώς, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την βάση λύσης που θα πρέπει να διασαφινιστούν ως προϋπόθεση για την προοπτική των διαπραγματεύσεων. Κύριε Ομήρου, θέλω να σας παρακαλέσω να λάβουμε υπόψη το τι έγινε μετά την 8η Ιουλίου. 20 μήνες, 150 συναντήσεις και δεν εκατόρθωσα. Αυτό τι σημασία να μου επιτρέψει, έχει σε σχέση με την ανάγκη διασαφήνιση τη λύση? Ένα ολοκληρώσω, διότι μέχρι που να φτάναμε με την 8η Ιουλίου στη διασαφήνιση τη λύση, δεν ξέρω πόσοι αιώνες και αν θα υπήρχε τρόπο και λόγο για ποια λύση θα μιλούσαμε τότε μέσα από μιλάτε τα. Μιλάτε για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλώ επί της ουσίας ότι χρειάζεται η διασαφήνιση η βάση της λύσης ως προϋπόθεση και είμαι πολύ σαφής. Κύριε Ομήρου, να απαντήσει. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω ο κ. Αναστασιάδης. Ελάτε κύριε Αναστασιάδη. Χάνεται ο ερμός, διότι την ώρα που ξεκινάει να πεις κάτι, κάπου ποιος παρέμβει. Θέλω να μιλούμε στη βάση λύσης, κύριε Καρακλά, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Εμείς θεωρούμε, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η βάση λύσης είναι εκεί. Και τι λέει? Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και Πολιτική Ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίδια των Συμβουλίου Ασφαλείας, μια κυριαρχία, μια θεγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα. Λέει ο κ. Ομήρου ότι 8 Ιουλίου δεν καθόριζε βάση λύσης και διαπραγμάτευσης. Μα τι έλεγε το σημείο 1? Δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου με βάση μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί δεν είπαμε τότε ότι σε αυτήν την παράγραφο, που 100 φορές άκουσα τον Τάσο Παπαδόπουλο να λέει ότι είναι η ουσιαστική παράγραφος, όταν έλεγε ο συναγερμός ότι είναι διαδικαστική αυτή η συμφωνία, απαντούσε ότι είναι ουσιαστική και ότι αυτή είναι η βάση της διαπραγμάτευσης. Ένα λεπτό. Και τώρα λέτε, ότι δεν ήταν βάση διαπραγμάτευσης αυτό το πράγμα. Όχι, ήταν τμήμα. Τμήμα. Βεβαίως. Και πού αναφέρεται ότι θα συμπληρώνεται αυτό το πράγμα? Και όταν λέει ότι στις ομάδες εργασίας θα συζητηθούν ζητήματα. Ασφαλώς. Και η βάση της διαπραγμάτευσης. Όχι η βάση της διαπραγμάτευσης. Ουσιώδης πτυχές της διαπραγμάτευσης. Η βάση λύσης δηλαδή δεν είναι ουσιώδης. Κύριε Ομήρου, εγώ λέω είναι η κορονής. Είναι η κορονής της βάσης λύσης. Κύριε Καρακλά, πριν λίγο είπετε ότι οι ουσιώδεις πτυχές, απαντώντας τον κύριο Καρακλά που σας είπε ότι βάλετε πολλά θέματα, δεν είναι κομμάτι της βάσης λύσης. Τώρα μας λέτε είναι βάση λύσης. Μα τώρα βρέστε μου, όχι εσείς παίζετε. Εγώ βρέστε λέω ότι η 8 Ιουλίου έκανε μια γενική διατύπωση σε ό,τι αφορά τη βάση λύσης. Ακόμα και τα ψηφίσματα των ΗΕ, ας τα δεχτεί ο κύριος Ταλάτ, που μιλούν για μια κυριαρχία, μια διεθνική προσωπικότητα, μια υπηκότητα, δεν περιλαμβάνονταν ακριβώς. Κύριε Ομήρου, εγώ ερωτώ και τον πλέον κακόπιστο. Υπάρχει κανένας που υποψιάζεται ότι ο Χριστόφιας και ο Ταλάτ θα βρεθούν για να μιλούν για δεν ξέρω τι, για την διχοτόμηση? Ή για να εξευρεθεί λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με βάση την πολιτική ισότητα και με ό,τι είπε δημόσια ο κύριος Ταλάτ της μιας διεθνούς προσωπικότητας, της μιας κυριαρχίας και της μιας υπηκότητας? Αμφισβητείτε ότι αυτή θα είναι η βάση της διαπραγμάτευσης? Εγώ βεβαίως θα πρέπει να πω ότι αμφισβητώ. Εκεί που έχουμε διαφορές ένα αλλού, κύριο Μυρού, συγγνώμη να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Είναι έτοιμος σας να παρακαλώ. Είναι καλά να ακούτε τη φωνή σας, αλλά να ακούσετε και τον αντίλογο. Υποβάλλετε ερωτήματα και πρέπει να απαντήσετε. Είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Εκείνο που λέω, όντως όμως υπάρχει σε αυτό το, στις συνομιλίες που ξεκινούμε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες. Δηλαδή όταν η άλλη πλευρά λέει ότι θέλει να είναι δύο συνειδητικά κράτη, εδώ διαφωνούμε κάθετα. Αυτό δεν μπορεί να μας αποτρέψει, πρέπει πρώτα να το αποταξάμιν αυτό που διεκδικώ. Δεν θα το πράξει τώρα, θα το πράξει στη διάρκεια του διαλόγου. Υπάρχουν θέματα τα οποία η κάθε πλευρά διατηρεί για τον εαυτόν της ή διατηρεί κάποιες θέσεις που στην δοσμένη στιγμή μπορεί να νιώθει ότι μπορεί να κάνει υποχώρηση αν πάρει κάτι το σημαντικό για το οποίο πιστεύει ότι θα διασφαλίσει μια καλύτερη δυνατή λύση. Επομένως, αντί να κάτσω από τώρα και να αξιώνω από την άλλη πλευρά, πέστε μου
το χρονοδιάγραμμα που θα φύγουν τα στρατεύματα. Αν δεν φύγουν σε ένα χρόνο, εγώ δεν ερχόμαι σε συνομιλίες. Πέστε μου το χρονοδιάγραμμα ή το εδαφικών ή το Α ή το Β ή το Γ. Μα αν θέτεις τέτοιες προϋποθέσεις για να πας πίσω στον διάλογο, σημαίνει ότι ουσιαστικά θέλεις να σου δώσουν τη λύση που επιδιώκεις και απλώς να συνυπογραφεί. Δεν γίνεται να ζούμε με τις ψευδεστήσεις που αφήνουν το χρόνο να διαμορφώνει τη λύση και εμείς απλώς να παρατηρούμε από μακριά, απλώς προσπαθώντας μέσα από λεξικά και ερμηνείες να δώσουμε ο καθένας τι το βοηθά για την πολιτική που υποστηρίζει. Είναι η ώρα να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Η Βόρεια Κύπρος σταδιακά τουρκοποιείται. Εάν δεν εύρωμε τον τρόπο, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε όλες τις προσπάθειες και όλους επιτέλους τους αγώνες μας, δηλαδή την ένταση της δύναμης μας, για να εξευρεθεί μια λύση επανένωσης, εγώ θα το πω απόψε. Θα είναι η τελευταία φορά που μιλούμε για λύση επανένωσης. Η επόμενη φορά θα είναι η λύση της διχοτόμησης. Επομένως, τελευταίες ευκαιρίες μπορεί να μην είναι τούτη η τελευταία ευκαιρία. Πολλές ευκαιρίες θα δοθούν. Αλλά εξαρτάται από το περιεχόμενο της λύσης. Και εγώ λέω ότι η τελευταία ευκαιρία για επανένωση είναι τούτη την φορά, τούτη η προσπάθεια που καταβάλλεται, που φαίνεται να συγκινεί πολλούς. Ας μην χάσουμε το ενδιαφέρον που προκαλείται. Συγγνώμη κύριε Ομήρου, θα πάω στον κύριο Κασιδιάρη. Θα απαντήσει να σας δω χρόνο. Κύριε Ομήρου, συγγνώμη, θα πάμε στην συνέχεια ο κύριος Κατσουρίδης. Κύριε Κατσουρίδη. Κύριε Καρακλά, πρώτο, πουθενά και θα πάρω το χρόνο τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε και αύριο και μεθαύριο στην επιστολή. Γκαμπάρη δεν μιλάει για συμπλήρωση της βάσης λύσης και της βάσης διαπραγμάτευσης. Δεύτερο, ας πούμε ότι ο κύριος Ταλάτ αρνείται την 1η του Ιούλη. Και διαρωτούμε δηλαδή γιατί συμφώνησε την 1η του Ιούλη αυτά που συμφώνησε για να τα αρνηθεί το Σεπτέμβρη. Θα τα αρνηθεί και η διεθνής κοινότητα. Άρα στη χειρότερη των περιπτώσεων που εγώ προβλέπω ότι δεν θα συμβεί, το αδιέξοδο θα το χρεωθούν εκείνοι. Το αδιέξοδο με βάση την 8η Ιουλίου και τη διαδικασία Γκαμπάρη, ποιος το χρεώθηκε έστω και άδικα. Τι ετρέχαμε να πετύχουμε, παρεμπόδιση της αναβάθμισης του ψευδοκράτους. Εδώ υπάρχει μια αντίληψη, περιγράφεται μια αντίληψη ότι επανερχόμαστε στις ομάδες εργασίας, παίρνουμε έτσι απλά χρόνο και στο μεταξύ δεν θα συμβεί τίποτα. Όλοι θα περιμένουν πότε θα ολοκληρωθούν οι ομάδες εργασίας. Μα χθεοί και δαίμονες για ένα μόνο θέμα που ακόμα δεν ελύθηκε οριστικά. Την ακτοπλοϊκή γραμμή Συρίας κατεχομένου. Πώς μπορεί δηλαδή να νιώθουμε τόση σιγουριά ότι έχουμε όλη την άνεση του χρόνου να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Γίνεται με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που η μια μετά την άλλη οι αποφάσεις μειώνουν. Εδώ είναι μάχη κύριε Καρεκλά. Εδώ είναι μια μάχη που δεν είναι εύκολη. Είναι μια μάχη να κάμψουμε όλη αυτή την αδιαλλαξία που υπήρχε τόσο καιρό. Και αντί να σημειώνουμε την πρόοδο, αντί να πούμε ότι ποτέ προηγούμενα Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν μίλησε για αυτά τα πράγματα, εμείς... Και πόσο καιρό θα είναι αυτός ο ίδιος. Άλλο ερώτημα. Λοιπόν, και τι θα γίνει όταν μέσα από το χρόνο θα έρθει ο κύριος Ευτορούλογος. Κοιτάξτε, απέτηση που έχουμε. Δεν έρχεται δημόσια να πει, αυτή είναι η απέτησή μας, δημόσια να πει ότι αποδέχεται όλες αυτές τις θέσεις που βάζουμε εμείς τόσα χρόνια και που είναι σωστές. Και μόνο αν το κάνει αυτό το πράγμα, τότε θα έχουμε εμπιστοσύνη να πάμε στις συνομιλίες. Αυτό λέμε ουσιαστικά του κόσμου. Κύριε Ομήρου, δεν θέλω να μπούμε στην αναλύσουμε τι 8η, είπετε τα 10.000 φορές, τα είπετε στην προεκλογική εκστρατεία, θα τα πείτε και σε άλλες ευκαιρίες. Εγώ ο χρόνος είναι περιορισμένος και θα έρθω σε ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι μία. 3 του Σεπτέμβρη ξεκινά αυτή η προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα καθαρό ναι από δύο μεγάλες παρατάξεις, το 70%. Εσείς είστε συγκυβέρνηση. Οι υπερβολικές προϋποθέσεις τις οποίες θέτετε φαίνεται ως αν να αναιρούν και αυτόν τον ναι το οποίο έχετε πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια μια σύσσωμη στήριξη του Προέδρου. Και αν έχετε οποιασδήποτε είτε αφιβολίες, είτε ανησυχίες, είτε διαφορές που είναι δικαίωμα σας και δημοκρατικό, και είναι αυτό το οποίο πρέπει να βγει και απόψη. Ο κυπριακός λαός ελπίζει να μην αρχίσει εκείνη η χοροδία ή τέλος πάντων η συγχορδία από όλους οι διαφορές προς τα έξω και μπέστε τα μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο όλοι σας. Αλλά έξω τουλάχιστον να πηγαίνουμε με την καλή θέληση. Παρακαλώ σχολιάστε αυτό. Λευκό επιταγές ελεκθεί. Δεν είναι λευκό επιταγές. Προηγούμενα δεν δίνονται ούτε στους εαυτούς μας. Μιλώ για την ΕΔΕΚ. Ούτε στον εαυτό μας δεν δίνουμε λευκό επιταγή. Συνεπώς. Έχουμε τις απόψεις μας, θα διατυπώνουμε τις απόψεις μας, έχουμε πει με σαφήνεια
γιατί είχαμε την άποψη ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι ομάδες εργασίας σε μια προσπάθεια σμίκρισης των διαφορών και διαμόρφωσης μιας πιο επαρκούς διαπραγματευτικής βάσης, και είπαμε στη συνέχεια ότι θα στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια στην οποία αποφάσισε να εισέλθει με στόχο την επίτευξη λύσης. Θα έχει όλη την δική μας στήριξη, όλη την δική μας συμπαράσταση. Βεβαίως θα πρέπει να πραγματοποιούνται συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου για να τη χάνουμε ενημέρωσης και να διατυπώνουμε τις απόψεις μας, οι οποίες θα τον υποβοηθούν στο διαπραγματευτικό του έργο. Από εκεί και πέρα έχει λεχθεί ότι, ξέρετε, ο χρόνος, ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι η πάροδος του χρόνου είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Λειτουργεί αρνητικά εις βάρος των προοπτικών μιας σωστής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αλλά από την άλλη, να μην μετατρέπουμε το χρόνο σε ένα όπλο εκβιασμού εις βάρος μας, για να λέμε, παρακαλώ, διακόψετε αρκετές φορές, αφήστε με να ολοκληρώσω, για να λέμε ότι, ξέρετε, αν δεν λυθεί τώρα, διότι αυτό περίπου είπε ο κ. Αναστασιάδης, τότε βρίσκεται στο κατόφλι η διχοτόμηση. Αυτός είναι ένας αυτοεκβιασμός. Βεβαίως το αμφισβητώ, γιατί εάν απριόρι εμείς τοποθετούμαστε με αυτόν τον τρόπο, γιατί να μην υπάρξει από πλευράς τρίτων και πρωτίστως από πλευράς της Τουρκίας αυτή η λογική. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ κακή προσέγγιση το να λέμε ότι, ξέρετε, εάν δεν υπάρξει χειριστή τώρα λύση, είναι άλλη. Τώρα έχουμε την δικοτόμηση. Κύριο Μύρο, επειδή εξαντλείται ο χρόνος, έχουμε τον κύριο Αναστασιάδη. Και για τις δηλώσεις του κυρίου Ταλάρ. Έχουμε πει πολλές, κύριο Μύρο. Το έχω πει, νομίζω, πληκτικά και κρυκά επανέλευση. Εμείς λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και το τι λέει η Τουρκία και το τι λέει ο κύριος Τελά. Και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό να ζητάμε από τον κύριο Τελά να τοποθετείτε με βάση τα όσα περιέχονται και στα ψηφίσματα και στο... Ευχαριστώ. Κύριος Αναστασιάδης. Χείριστη υπηρεσία στον τόπο δεν είναι όταν αποκρύβεις την αλήθεια ή ότι απλώς λες ότι αναγνωρίζεις κάποιο γεγονός ότι επέρχεται, αλλά το επιτρέπεις μέσα από τις μεθοδεύσεις σου. Όταν λες η απάντησή μου ήταν προς αυτούς όλους που λένε πρέπει να μείνουν οι επιτροπές επάπειρων να συνεδριάζουν, ίσως λύσουν το Κυπριακό από μόνες τους. Δεν θα το λύσουν, θα ποτέ το διαλύσουν. Δεν ελέγχθη κάτι τέτοιο. Περίπου αυτό υποστηρίζεται. Όχι. Αυτό υποστηρίζεται, νομίζω, διότι αν περιμένετε ή ζείτε ή αυτές είναι οι εκτιμήσεις σας. Προηγουμένως κάπου έδειξετε και εκνευρισμό όταν σας διέκοψα. Εγώ δεν θα εκνευριστώ, αλλά σας παρακαλέσω να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όταν επιμένουν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό μέσα σε ομάδες εργασίας, γιατί οι δύο ηγέτες πρέπει να κάθονται, να μην κουράζονται πολύ, και δεν ορίμασε ο χρόνος, και πότε θα ορίμασει ο χρόνος? Εδώ 34 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια διεξόδων μετά το δημοψήφισμα, χωρίς καμιά πρωτοβουλία ουσιαστικά από εμάς. Μην με υποχρεώσετε να κάνω αναφορά στο παρελθόν, για να επανέλθω εις εκείνα τα οποία τόσες πολλές φορές έχω πει. Για την αδράνεια που μας διέκρινε, για την τηλεία, για την ασυνέπεια στη γραμμή της λύσης του Κυπριακού. Πού είναι η κωδικοποίηση της 12ης Απριλίου? Πού την επετάξαμε και πώς ευρεθήκαμε να κάνουμε μπανκέρα την 8η Ιουλίου, την οποία ακόμα και σήμερα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε? Μέσα από ποιες διαδικασίες θα οδηγηθούμε στην... Όχι, κύριε, με δεν θέλω. Μέσα από ποιαν... Εμείς είχαμε διαφορετική άποψη και την εκφράσαμε. Εσείς δεν είστε η πλειοψηφία. Εσείς εκπροσωπείτε το 5, το 7, το 8, το 9%. Η συντριπτική πλειοψηφία του Εθνικού Συμβουλίου είχε καταλήξει του Προέδρου μη εξαιρεμένου. Να μου επιτρέψετε. Έχει τοποθετηθεί μια φορά επί της μορφής λύσης. Και σχέση είναι. Και ήταν μετά την λύση. Ήταν μετά την απόρριψη του δημοσίευματος. Μιλώ για τις 12. Μην μιλάτε, κύριο Μύρο, να ακούτε τον εαυτό σας. Μιλώ ότι είναι για τις 12 Απρίλη του 2005. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα έρθω να πω το άλλο, γιατί επεσήμανα το χρόνο. Πάντοτε λέτε ότι υπολογίζετε το χρόνο. Ουδέποτε έγινε κάτι για να ανασχέσουμε τα τετελεσμένα που ο χρόνος σε δημιουργούσε. Πότε θα τα κάνετε? Όταν θα είναι στην άλλη πλευρά. Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Όταν θα είναι στην άλλη. Ουδέποτε υπήρξε κατάλληλη αξιοποίηση του χρόνου από τη δική μας πλευρά, ιδιαίτερα τις κρίσιμες ώρες μετά από όσα συνέβησαν. Και έρχομαι. Και διακυβέρνηση Σκληρίδη. Είναι μια δεκαετία ο κύριος Σκληρίδης. Ο κύριος Σκληρίδης είχε να κάνει με τον κύριο Ντεχτάς. Δεν είχε να κάνει με τον κύριο Ταλάτ. Εδώ είναι η διαφορά. Και το δυστύχημα είναι ότι, εάν δεν γίνει κατορθωτό με εντατικές διαβουλεύσεις
και μέσα από τις διάφορες θεωρίες να αφήσουμε τον χρόνο να περνά έτσι. Θα έρθει ένας άλλος κύριος Δεχτάσης στην άλλη πλευρά και μια άλλη τουρκική κυβέρνηση στην Άγκυρα που δεν θα μιλούν ποσός για ομοσπονδία της ζωνική και δική νοτική, αλλά για συνομοσπονδία και αν και κατά, αφού αναγνωριστούν τα κράτη και αν και στο μέλλον τα εύρουν μέσα από την μετεξέλιξη, αν καταλήξουν κατέληξα. Χρειάζεται πολύ προσοχή και οι συνέπειες πάνω στον κυπριακό ελληνισμό. Πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα και δεν είναι εκβιασμός. Είναι εκτίμηση του κινδύνου από τα προσχήματα να παραμείνουμε στην αδράνεια και στο τέλμα. Κύριε Κατσουρίδη. Δεν δεχόμαστε τον εκβιασμό του χρόνου, κύριε Καρεκλά, εξού και δεν αποδεχόμαστε σαν ελληνοκυπριακή πλευρά τα σφιχτικά χρόνια γράμματα. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει αυτή απλά χρόνου πότε θα καταφέρουν οι ομάδες εργασίας, οι τεχνοκράτες να καλύψουν όλη εκείνη την απόσταση που χρειάζεται να καλύψουν. Τρίτον, αν ο Ταλάτ και η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα δηλώσουν, ενώ ξεκίνησε η διαπραγμάτευση δημόσια, αυτά όλα τα οποία αναφέρομαστε, τότε δεν υπάρχει Κυπριακό. Έχει λυθεί το Κυπριακό. Τέταρτον, η ετοιμιγωρία του λαού εκφράστηκε το 2004 και εμείς λέμε ορθώς εκφράστηκε. Εκφράστηκε και το 2008. Ενέκρινε ένα πρόγραμμα το 54-55% του κόσμου. Αυτό είναι το πρόγραμμα εφαρμόζει ο πρόεδρος. Και τι λέει ο λαός σε κάθε έρευνα που γίνεται. Είναι διαφορετική η πρόταση εδώ, και του 47%. Εδώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Στέφανε. Έχει ένα άλλο το μήνυμα. Εντάξει. Έχεις έναν 100% αποτέλεσμα. Λοιπόν, λέω τώρα ότι όποια έρευνα διεξαχθεί, τι δείχνει, κύριε Καρέκλα. 70-80% του κυπριακού λαού εγκρίνει τους χειρισμούς του Προέδρου στο Κυπριακό. Κατά συνέπεια, επειδή ακριβώς έδωσε το μήνυμα δύο πραγμάτων και το έδωσε και στον κύριο Ταλάτ και σας το λέω υπεύθυνα, δεν υπάρχει περίπτωση εκείνες οι αρχές που όλοι περιγράφουμε ότι δεν μπορούμε να παραβούμε να τις παραβεί ο Πρόεδρος, αλλά την ίδια ώρα και μιας προσέγγισης και μιας ευελιξίας, μιας θεώρησης η οποία είναι σωστή, γιατί αν δεν ήταν σωστή δεν θα ανέστρεφε αυτόν το διεθνές κλίμα. Εκτός αν νομίζουμε ότι μπορεί η ελληνοκυπριακή πλευρά από μόνη της να επιβάλλει λύση του Κυπριακού. Κύριε Κατσουρίδη, ευχαριστώ όλους. Θα κάνουν έναν τελευταίο κύκλο από 1,5 λεπτό, διότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Ξεκινώ από τον κύριο Ομήρου. 1,5 λεπτό όμως, κύριε Ομήρου, για να κλείσουμε, διότι έχει περάσει ακριβώς ο χρόνος ολοκληρωθεί. Νέα φάση. Κρίσιμη φάση στο κυπριακό πρόβλημα. Μακάρι να είναι η τελευταία. Με την έννοια ότι θα οδηγήσει αυτή τη φορά σε διάρρηξη των αδιεξόδων και σε επίτευξη μιας λύσης δημοκρατικής, λειτουργικής, βιώσιμης που θα σταθεί στην πορεία του χρόνου. Εμείς θα δώσουμε κάθε υποστήριξη προς τον ηγέτη της ελληνικής κυπριακής κοινότητας, προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαπραγματευθεί με όλες τις δυνάμεις αποφασιστικά, διεκδικητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν δεχόμαστε την λογική του εκβιασμού ή του αυτοεκβιασμού του χρόνου, των τετελεσμένων γεγονότων, της παράνομης οικοδόμησης στα κατεχόμενα, της έντασης του επικισμού, για να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε μια οποιαδήποτε λύση. Δεν λέω ότι ελέγχθη κάτι τέτοιο, αλλά λέω, εγώ προχωρώ για να πω ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική η οποία μας οδηγεί σε αποδοχή της όποιας λύσης. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δεσμεύσεις από τον κύριο Ταλάτ, καταληκτικά, εγώ δεν είπα για δημόσιες δεσμεύσεις, εγώ είπα για τις απευθείας διαπραγματεύσεις, ότι θα πρέπει στην απευθείας διαπραγμάτευση, ναι, σε αυτά τα ζητήματα να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα. Ευχαριστώ, κύριε Μήνο. Κύριε Αναστασιάδη. Κύριε Καρκλά, βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που και στο παρελθόν δοκιμάστη να μειωθούν τα όσα έλεγα μέσα από διαστροφή των όσων λέγω, των εκτιμήσεων που έκανα. Όταν εκτιμάς κάποια γεγονότα και δεδομένα για να εντείνεις τις προσπάθειες σου να εξευρεθεί μια λύση που δεν πρέπει να εκφεύγει από κόκκινες γραμμές, δεν είναι για εκβιασμό του χρόνου ή των γεγονότων που το λες, αλλά είναι για να διασώσεις ό,τι μπορεί επιτέλους να διασώσεις από τη μια αρχές, από την άλλη να μπορείς να δώσεις μια λύση που να γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό ελληνισμό. Τι θα πεις στους πρόσφυγες, ότι δεν υπάρχει γη να επιστρέψετε γιατί έχει στο μεσοδιάστημα παρανόμως αξιοποιηθεί από όσους την παράνομα την κατέχουν? Δεν πρέπει να το λαμβάνω υπόψη. Έναν όμως θέλω καταλήγοντας να πω, ότι τώρα είναι η ώρα της ενότητας.
Τώρα είναι η ώρα της Κύπρου και να αφήσουμε τους δικολαβισμούς, τις αιτιάσεις, τα προσχήματα. Να δώσουμε όλοι το χέρι. Να σταθούμε δίπλα. Τι θα δικαιολογούσε, ποιος θα δικούσε το Δημοκρατικό Συναγερμό. Εάν έλεγε ότι εγώ είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση, εσείς κύριε Ομήρου και κύριοι άλλοι εκλέξατε τον κύριο Χριστόφια, εγώ έχω κάθε λόγο να είμαι αντίπαλος του κυρίου Χριστόφια, γιατί και ιδεολογικά είμαι αντίπαλος του, ήταν και αντιποψήφιος του υποψηφίου που υποστήριξα, συνεπώς εγώ ασκώ αντιπολίτευση. Εσείς εκλεγήκετε, βρέστε τους τρόπους να λύσετε τον Κυπριακό. Αυτό θα ήταν υπεύθυνη στάση. Εγώ λέω όχι. Αυτά την χειρίστη υπηρεσία προς τον τόπο μου. Και είπα ότι ακάμω υπερβάσεις. Και τεστιμώ. Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και ο σωστός δρόμος είναι να πάρεις πρωτοβουλίες, να αναλάβεις κινδύνους, ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έχουμε σίγουρα μπροστά μας, για να κάνουμε κατορθωτό, να εξευρεθεί μια λύση, να τερματίζεται αυτή η διαρκής πληγή, η οποία οπωσδήποτε ούτε ενθαρρύνει, ούτε βοηθά την προκοπή είτε των Ελληνοκυπρίων είτε των Τουρκών. Ευχαριστώ κύριε Αναστασιάδη, κύριε Κατσουρίδη. Ορθώς ελέγχθηκε, κύριε Καρακλάδη, είναι μια νέα φάση που ξανά δίνουμε τη μάχη για διάρρηξη του αδιέξοδου. Το αδιέξοδο για να διαρριχθεί χρειάζεται όμως και η άλλη πλευρά. Και αυτή τη μάχη είναι που δίνει ο Πρόεδρος, να κερδίσει αυτόν το στοίχημα. Δίνει τη μάχη λοιπόν για να σπάσει το αδιέξοδο που να οδηγήσει σε λύση, που για να υπάρξει λύση, ας μην το ξεχνάμε, αυτό το προϊόν που θα προκύψει πρέπει να το δεχτούν και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, το σύνολο των Κυπρίων. Και δεν πρέπει να λειτουργούμε κάτω από εκβιασμό, σωστό, αλλά ούτε κάτω και από το φόβο. Κύριε Κατσουρίδη, κύριε Αναστασιάδη, κύριε Ομήρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κυπριακός λαός ακούει, θα ακούει συνεχώς τους πολιτικούς του ηγέτες. Εμείς, ο Κυπριακός λαός, θέλει λιγότερα λόγια και υπευθυνότητα σε αυτές τις κρίσιμες, εγώ το χαρακτηρίζω κύριε, κρίσιμες στιγμές και περιστάσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν ιδιαίτερα από τις 3 του Σεπτέμβρη. Αναμένει την υπευθυνότητα και ζει με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάτι, εάν και εφόσον επιδειχθεί η υπευθυνότητα και από τις δύο ασφαλώς πλευρές, και δώσουν τα χέρια και οι δύο πλευρές για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση μετά τη συμφωνία τη σημερινή. Θέλω να πω ότι είναι και η τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι προεκτάσεις. Θα επανέλθουμε και πάλι αρχές του Σεπτέμβρη, διότι θα ξεκινήσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε πει, με τη νέα συνάντηση, την απευθεία συνάντηση πλέον για συνομιλίες του Προέδρου Χριστόφια με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Σας ευχαριστώ και τους 3, ευχαριστώ και τους τηλεθεατές. Σε εσάς ευχόμαστε καλές διακοπές, όπως και με τους τηλεθεατές, μαζί και πάλι δυνατοί με το Σεπτέμβριο. Γεια σας.